Η διακοπή της παροχής ρεύματος από τα συνεργεία της ΔΕΗ σε νοικοκυριά όπου αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους είναι πια καθημερινό φαινόμενο, δείγμα της σφοδρής οικονομικής κρίσης. Είναι όμως κάποιες περιπτώσεις όπου η υπηρεσία και οι άνθρωποι που εκτελούν συγκεκριμένες εντολές θα έπρεπε να επιδεικνύουν την κοινωνική τους ευαισθησία και να δίνουν έστω μια μικρή παράταση χρόνου πριν προχωρήσουν στον διακόπτη του ρολογιού και τον κατεβάσουν, βυθίζοντας το σκοτάδι και την απελπισία ανήμπορους ανθρώπους. Μία τέτοια περίπτωση συνέβη χθες το πρωί, όπου συνεργείο της ΔΕΗ-πύργου έκοψε το ρεύμα στο σπίτι της 87χρονης Ευσταθίας Καλομυροπούλου στη Σαλμόνη. Η ηλικιωμένη γυναίκα ζει μόνη της πολλά χρόνια, καθώς ο γιος της βρίσκεται και εργάζεται στην Αθήνα, προσπαθώντας να τα βγάλει πέρα μέσα στην οικονομική κρίση που μαστίζει την κοινωνία και παράλληλα να μεριμνά όταν και όσο μπορεί για την ανήμπορη μητέρα του, που αρνείται πεισματικά, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει, να ζήσει μαζί του στην Αθήνα. Δουλεύει. Κάπου έρχεται και εδώ πέρα για να δουλεύει. Εσείς δεν θέλετε να πάτε στην Αθήνα, Όχι, δεν θέλω. Η εικόνα που παρουσιάζει η 87χρονη αδιάψευτος μάρτυρας των ασθενειών που την ταλαιπωρούν, αλλά και της φτώχειας που βιώνει. Η γυναίκα υποφέρει από σοβαρή οστεοπόρωση, έχει κύφωση στη σπονδυλική στήλη, είναι τυφλή κατά 90% από καταστροφή οπτικού νεύρου και ανάπηρη κατά 67% στο δεξί της χέρι. Υπομένει στοικά τα μαρτύρια της ζωής, αναβαίνοντας το Γολγοθά της και περιμένοντας να πεθάνει σε κάποια γωνιά του σπιτιού της. Αυτή η γυναίκα ήρθε χθες το πρωί αντιμέτωπη με τους τεχνικούς της ΔΕΗ, όπου απλά εκτελώντας εντολές διέκοψαν την παροχή ρεύματος στην άρρωστη γυναίκα. Πώς πέρασε η νύχτα χωρίς ρεύμα, ψυγείο? Ούτε ψυγείο, ούτε φως, δεν την κόλαση. Ναι. Παίρνω φάρμακα. Τα φάρμακα τα έχει γράψει ο αγροτικός γιατρός. Αλλά δεν είχα λεφτά να τα πληρώσω και τα έχω εκεί. Τα φυλάω τρουτή. Παίρνω οστεοπόρωση. Ο εκαθαριστικός λογαριασμός της ΔΕΗ ποσού 525 ευρώ δεν πληρώθηκε ποτέ. Όπως μας εξήγησε τόσο η ίδια όσο και ο γιος της, η Ορδάνης Ηλιόπουλος, ο οποίος απευθύνθηκε στην ΟΡΤ καταγγέλλοντας για αδιαφορία τη ΔΕΗ, η μητέρα του είχε συγκεντρώσει κάποια χρήματα για να πληρώσει. Ωστόσο εξαπατήθηκε από συγχωριανό της, όπου εκμεταλλεύτηκε την κατάστασή της, της πήρε τα χρήματα και της επέστρεψε άδεια την τσάντα. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πλήρωσε το λογαριασμό, απάντησε πως η γυναίκα δεν του έδωσε ποτέ χρήματα. Θέλεσμα κάποια στιγμή να δώσεις κάποιον άνθρωπο να της πληρώσει το τηλέφωνο και το ηλεκτρικό και αυτός θεώρησε σκόπιμο να της πάρει τα χρήματα γιατί είναι μεγάλης ηλικίας και της είπε μετά ότι δεν μου έδωσε γιαγιά τίποτα. Της έκοψαν το τηλέφωνο πριν από 15 μέρες, το πλήρωσα εγώ από την Αθήνα το τηλέφωνο για να υπάρχει τουλάχιστον επικοινωνία με την γερόντισσα. Και χθες το πρωί με πήρε σε άσχημη κατάσταση ψυχολογική και μου δήλωσε ότι πήγαν από τη ΔΕΗ του πύργου και της διέκοψαν την παροχή του ηλεκτρικού. Αυτό το πράγμα δεν το είδαν. Δεν είδαν ότι αυτή η γυναίκα είναι ένα κουρέλι, ένα κουφάρι. Μια γυναίκα η οποία, εάν θα πάτε και τη δείτε, θα καταλάβετε ακριβώς τι σας λέω. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Δημιουργώντας της πρόβλημα πλέον για την επιβίωσή της. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ κάποιος, αν ήταν δυνατόν, να το δει αυτό το πράγμα κοινωνικά. Και να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια λύση. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε να κόβουμε το ρεύμα από μια γερόντισσα ανήμπορη. Και εγώ από την πλευρά μου σαν γιος της δεν έχω έσοδα. Εγώ είμαι ένας δημόσιος υπάλληλος δηλαδή με μισθούς πολύ χαμηλούς εδώ και χρόνια. Βέβαια είμαι στην υπηρεσία μου 29 χρόνια και έχω καταλήξει να παίρνω τελικά 350 ευρώ το μήνα, διότι τελικά δεν παίρνουμε τίποτα, μας τα αφαιρούν. Η κυρία Ευσταθία ζει στο φτωχικό της σπίτι εντελώς μόνη, ενώ φαίνεται να είναι αποκομμένη και από τη γειτονιά. Η σύνταξη των 350 ευρώ το μήνα ίσα που φτάνει να καλύψει τις υποχρεώσεις σε φάρμακα, ΔΕΗ, νερό και τηλέφωνο, ενώ από ό,τι φαίνεται σε δεύτερη μοίρα έρχεται το φαγητό. Ψωμί και τέτοια δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Είχα κάτι χρήματα, τα έδωκα σε κάποιον νεαρό να πάει να πληρώσει τη ΔΕΗ. Και τι έκανε, πήρε τα χρήματα. Και μου άφηκε την τσάντα. Αλλιώς είμαι τα καρδιά τα οποία τα έχω πάνω στο τραπέζι. Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, η άτυχη γυναίκα έχει πέσει θύμα ληστών μες στο σπίτι της 2 φορές. Μάλιστα, την τελευταία, οι δράστες της πήραν τις οικονομίες που μάζευε για να πληρώσει τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Μπήκαν μέσα κάποιοι, οι αλλοδαποί πιθανόν, την πρώτη φορά την έδεσαν και της πήραν 70 ευρώ. Τη δεύτερη φορά που έγινε πριν από 2,5-3 μήνες, μπήκαν μέσα, τη χτύπησαν.
Μάλιστα. Την πέταξαν κάτω και της πήραν κάτι οικονομίες που είχε για να πληρώσει. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν κατάφερε να πληρώσει. Με έχουν βαρέσει στο κεφάλι. Με ρίξανε κάτω και με βαρέσαν. Ήρθε το ασθενοφόρο. Ήρθε η αστυνομία το περιβολικό. Βρήκαμε την ηλικιωμένη σήμερα στο σπίτι της. Μας εξιστορεί το πώς πέρασε την προηγούμενη νύχτα χωρίς ρεύμα στο σπίτι. Το πρωί κίνησε για την ηλεκτρική της κουζίνα ώστε να βάλει καφέ ελληνικό να πιει. Συνειδητοποιώντας ότι δεν έχει ρεύμα, έβαλε τον καφέ στο μπρίκι και τον άφησε να ψηθεί κάτω από τον ήλιο. Με δάκρυα στα μάτια, μας οδηγεί στο άδειο σχεδόν ψυγείο της. Ζητά βοήθεια και εκλιπαρεί για λίγα τρόφιμα, ώστε να μην πεθάνει από την πείνα. Η γυναίκα που την φρόντιζε και της έδινε να πιά το φαΐ πληρωνόταν μέχρι και πριν 8 μήνες περίπου από τον γιο της. Όπως μας είπε ο ίδιος, πια αδυνατή να κάνει και αυτό, καθώς ο μισθός που λαμβάνει έχει φτάσει στα πλέον χαμηλότερα επίπεδα. Θεωρώ ότι λόγω του ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα με την όραση που δεν βλέπει, είχε προσπαθήσει τώρα τελευταία να κάνει φαγητό. Και αντί να ρίξει το λάδι μέσα στο τηγάνι, το ρίξε πάνω στο μάτι το οποίο της κουζίνας, πήγε φωτιά βέβαια. Ναι. Έσπευσαν κάποιοι γείτονες, ήρθε πυροσβεστική, έσβησε κάποιο κομμάτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αντιμετωπίζει. Ναι. Θα μου πείτε εσείς τι κάνει, εγώ τι κάνω. Εγώ τι μπορώ να κάνω. Εγώ είμαι 320 χιλιόμετρα μακριά της. Έχω πάει άπειρες φορές μέσα στη νύχτα. Δεν φαντάζεστε πόσες φορές έχω πάει. Ναι. Και εμένα οι δυνατότητες οικονομικές μου δεν μου επιτρέπουν να κάνω επιπλέον πράγματα. Δεν παίρνουμε πλέον χρήματα. Είμαστε σε κατάσταση άσχημη. Θα ήθελα να δω αν μπορεί να γίνει κάτι για το θέμα αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο είναι καθοριστικό πλέον για τη ζωή της πλέον. Η ανταπόκριση της ΔΕΗ και συγκεκριμένα του προϊσταμένου τεχνικού τμήματος αλλά και της διευθύντριας του τμήματος πωλήσεων, κυρίας Παλαιολόγου, μόλις επικοινωνήσαμε μαζί τους και ενημερώσαμε για το ρεπορτάζ, ήταν άμεση. Δεδομένου, όπως μας τόνισαν, ότι δεν γνώριζαν την κατάσταση της ανήμπορης γυναίκας. Ήρθαν σε επικοινωνία με τον γιο της στην Αθήνα και έγινε η συμφωνία για τον διακανονισμό. Ήδη πληρώθηκε η πρώτη δόση από αυτόν και συνεργείο της υπηρεσίας επανασύνδεσε το ρεύμα στο σπίτι της ηλικιωμένης. Η διευθύντρια του τμήματος πωλήσεων, κυρία Παλαιολόγου, ανέφερε πως οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες και για τους ίδιους. Προσπαθούν ωστόσο να πράξουν ό,τι είναι δυνατό για την διευκόλυνση των καταναλωτών. Γι' αυτό και απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες οι οποίοι έχουν οφειλές προς την υπηρεσία να απευθύνονται στο προσωπικό και τη διεύθυνση ώστε να γίνεται ο διακανονισμός των δόσεων και να μην δημιουργούνται δυσάρεστες καταστάσεις.